Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Άναυδη η κοινή γνώμη, συγκλονισμένο το Πανελλήνιο, παρακολουθεί, και ας μην κρυβόμαστε, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, παρακολουθεί τις αποκαλύψεις του συναδέλφου του κυρίου Τριανταφυλόπουλου για τα φρουτάκια, το βαρόνο όπως τον λέει στην Πάτρα, τον κύριο Νικολετάτο, το μπλέξιμο όλου του πολιτικού κόσμου με τον βαρόνο στην περιοχή της Αχαΐας, ένα μπλέξιμο το οποίο ακόμη η έρευνα η δημοσιογραφική θα δείξει μέχρι που φτάνει. Άναυδο το Πανελλήνιο, κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί τμήματα ολόκληρα της αστυνομίας να ενοχοποιούνται από αποκαλύψεις αστυνομικών ότι δεν έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα απέναντι στον παράνομο τζόγο, ότι υπήρχαν διάβλοι, προφανώς έτσι συμπεραίνεται από όλο τον κόσμο, αυτό κουβεντιάζει ο κόσμος έξω, ότι υπήρχαν διεύλοι που μετέφεραν ενδεχομένως ωφέλη χρηματικά σε κάποιους, με αποτέλεσμα να υφίστανται προπυλακισμούς αστυνομικοί διευθυντές και άλλοι ή να μην μπορούν να μιλήσουν για όλη την ιστορία. Έξοχη η έρευνα του συναδέλφου του κυρίου Τριανταφυλόπουλου, αλλά εγώ σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα αποκαλύψω την βαθύτατη υποκρισία που υπάρχει στην Ελλάδα, την τεράστια διαπλοκή, κυρίες και κύριοι, και το κυριότερο να ευχηθώ να μην πάει στο αρχείο και αυτή η έρευνα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, να μην πάει στις καλένδες. Στις γραμμές μου έχω τον συνάδελφο τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Η έρευνα συγκλονίζει που έχεις κάνει το Πανελλήνιο. Εγώ σήμερα θα πω και ορισμένα πρόσθετα πράγματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή για την αδιαφορία που υπάρχει την τελευταία δεκαετία και τις διασυνδέσεις του συγκεκριμένου ανθρώπου, του επιχειρηματία, του κυρίου Νικολετάτου, με τις αρμόδιες αρχές, αλλά και το γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις από το 1994 τουλάχιστον μέχρι σήμερα αδιαφόρησαν μπροστά σε τεράστια εκτεταμένη φοροδιαφυγή δισεκατομμυρίων, ενώ στίβονται οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τόπο, και οι πολιτικοί μας, θα το πω στα ίσια, όπως και άλλοι, σφύριζαν αδιάφορα, για να πέσουν τώρα άναυδοι μπροστά στα οπτικά ντοκουμέντα που παρουσιάζεις, στα ρεπορταζιακά, και να αρχίσουν να ψιθυρίζουν διάφοροι, μα το off the record του κυρίου Τριανταφυλόπουλου, γιατί έσπασε το off the record και οι κανόνες δεοντολογίας, άκουγα χθες τον κύριο Ρωμαίο να μιλάει για πολιτική και δημοσιογραφική δεοντολογία μπροστά σε εγκλήματα που αποκαλύπτονται στην τηλεόραση με τεράστια τηλεθέαση και μένει άναυδος όλος ο κόσμος. Το ερώτημα είναι, έμαθα σήμερα, συναντήθηκες και με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, είχες ένα τετατέτ με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε προς Θεού την εντυμότητα του κυρίου Χρυσοχοΐδη, αλλά εγώ οφείλω να σε ρωτήσω, προσπάθησε να σε μαζέψει ή είδες έναν άνθρωπο, ένα πολιτικό, ο οποίος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην κάθαρση? Ακριβώς το αντίθετο, είδα ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην κάθαρση. Όχι ο ίδιος μόνο, αλλά και η κυβέρνηση. Όχι ο ίδιος, αλλά και η κυβέρνηση. Όχι, δηλαδή με αυτό που μας λες σήμερα, να υποθέσω και να υποθέσουν και πολλοί ότι ο κύριος Σιμίτης, μπροστά σε αυτό που παρουσιάζεται, σε αυτή την τεράστια σύψη, καλεί πλέον το επιτελείο του για να προχωρήσει σε μια επιχείρηση βαθύτατης κάθαρσης. Πιστεύω, Γιώργο, ότι οι πράξεις και οι ενέργειες της κυβέρνησης στις επόμενες μέρες θα δείξουν ποια είναι η πρόθεσή τους. Η πρόθεσή τους. Δεν μπορώ εγώ να ερμηνεύσω τα πάντα. Δεν είμαι άλλωστε, δεν έχω μια σχέση με την κυβέρνηση. Δημοσιογράφος είμαι, ακολουθώ τους δικούς μου ρυθμούς, καταγράφω μια πραγματικότητα. Με τον κύριο Χρυσοχοΐδη έχω μια φιλία από τη Βέρεια. Ήμασταν συμμαχητές κάποτε. Επομένως, ναι. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αν μπορείς να μας πεις, ο κύριος Χρυσοχοΐδης σου είπε ότι είναι αποφασισμένος να, από την πλευρά του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, να κάνει ό,τι μπορεί, γιατί έχουν πάρει τον έλεγχο από την αστυνομία, τον δώσαν στο ΣΔΟΕ που δεν έχει και τον επαρκή αριθμό ανθρώπων. Δεν τον πήρε η αστυνομία τον έλεγχο. Όχι, λέω. Το επέβαλαν οι Βαρόνοι. Αυτό λέω. Οι Βαρόνοι και κάποιοι άλλοι επέβαλαν να φύγει ο έλεγχος από την αστυνομία, γιατί υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Πατρών, οι οποίοι θέλαν να κάνουν τον έλεγχο και να επιβάλλουν την τάξη, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Δυστυχώς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αληθεύει ότι το επόμενο βήμα στις εκπομπές σου είναι να προεκτείνεις, αν θέλεις, την έρευνα στο σύνολο του τζόγου και στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο? Αληθεύει. Υπάρχει μια τέτοια έρευνα. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Όχι. Ευθέως σε ρωτάω.
Ευθέως σε ρωτάω και αν θέλεις μου λες, γιατί κρατάς οπωσδήποτε τα πυρομαχικά σου για τις εκπομπές σου. Αληθεύει ότι έχεις περίπου 30 βίντεο και μάλιστα τα έχεις στείλει σε συμβολιογράφο για να υπάρχει και η ασφάλεια δηλαδή της φύλαξής τους, η μεγαλύτερη. Όχι. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι 30 ή 32, αλλά δεν τα έχω στείλει. Α, είπες τον αριθμό δηλαδή 32 τώρα. Σε αυτά τα βίντεο αληθεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι του χώρου του ποδοσφαίρου και άλλοι οποίοι αποκαλύπτουν πράγματα και θάματα που θα έχουν επίδραση μεγάλη στο προπό, στο στοίχημα, διότι θα αποκαλυφθούν πώς στείνονται αγώνες στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα, γιατί πολλά αληθεύουν και άλλωστε γνωρίζεις πολύ καλά ότι όταν το ρεπορτάζ είναι στοιχειοθετημένο, δύσκολα μπορεί να διαψευστεί. Αλλά γι' αυτά θα μιλήσουμε τότε. Και το λέω για έναν μόνο λόγο. Ο δημοσιογράφος δεν έχει δικαίωμα να κρύβει τίποτα όταν υπάρχει το υλικό στα χέρια του. Αλλά έχει το δικαίωμα μέχρι να ολοκληρώσει την έρευνά του, και σας είπα, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, να μένει σιωπηρός. Έχουν ασκηθεί πιέσεις, Μάκη, σου έχουν ασκήσει πιέσεις, δεν ξέρω ποιοι, να μην προχωρήσει στην έρευνα αυτή, η οποία όχι απλώς ανατινάζει ένα ολόκληρο χώρο από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμε, αλλά δημιουργεί μία ακόμη επέκταση στο θέμα του τι σημαίνει τζόγος στην Ελλάδα γενικότερα και το πώς τον έστησαν αυτό το τζόγο εδώ και πολλά χρόνια σε όλα τα επίπεδά του. Ο δημοσιογράφος ζει πάντοτε υποκαθεστώς πίεσης. Πολύ περισσότερο σε ένα κράτος που διαθέτει τυποκτόνους νόμους και τυποκτόνους επιχειρηματίες. Οι εισαγγελείς έχουν διεγερθεί από το σύνολο της έρευνας, όπως παρουσιάστηκε μέχρι χθες. Οι εισαγγελείς νομίζω ότι είναι υπόλογοι για ό,τι συνέβαινε στην Πάτρα. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι η ηγεσία της εισαγγελίας και ενώ η εισαγγελία του Ρίου Πάγου έχει το λόγο. Πιστεύεις ότι ο κ. Ξανθακόπουλος θα προχωρήσει σε λίγη ώρα στις 8 ακριβώς οι αποκαλύψεις? Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Πιστεύεις δηλαδή ότι θα είναι μια αμυντική, αν θέλεις, επιχειρηματολογία γύρω από την υπόθεσή του απλώς ή θα περάσει στην επίθεση διευρύνοντας το φάσμα των αποκαλύψεων? Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Άλλωστε, εάν γνώριζα όλη την διαπλοκή που υπάρχει μεταξύ πολιτικών και οικονομικών παραγόντων, θα την είχα αποκαλύψει στις εκπομπές μου όλο το πλάνο αυτό. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια κοπή πίτας χάρη εντυπωσιασμού. Το 1994 ο κύριος Νικολετάτος είχε μιλήσει σε εκπομπή μου. Από τότε ήξερε όλη η Ελλάδα ότι ο κύριος Νικολετάτος ασχολείται με τον τζόγο. Πολύ περισσότερο οι παράγοντες των πατρών. Γιατί κατά τη γνώμη σου ανέπτυξαν σχέσεις μαζί του, ενώ σε εκείνη την περίοδο είχε καταγγελθεί το γεγονός ότι είχε ένα πλήθος επιχειρήσεων, καταστημάτων που ασχολούνται με τον τζόγο αυτόν που σκοτώνει τις οικογένειες? Για τον ίδιο λόγο που οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι αναπτύσσουν σχέσεις διαπλοκής με τέτοια υποκείμενα του επιχειρηματικού κόσμου, τα οποία θα έπρεπε να είναι στη φυλακή και κυκλοφορούν ελεύθερα και χαίρουν της ασυλίας. Υπάρχει περίπτωση στις επόμενες εκπομπές σου να ακούσουμε, παραδείγματος χάρη, άκουσα 2-3 πράγματα χθες τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Πρώτον, το γεγονός, άκουσα τον πρόεδρο, το σεβαστό της Δημοκρατίας, να λέει στον κύριο Νικολετάτο τι κάνει η οικογένειά σου, πώς είσαι. Αυτό σε μένανε, με όλο το σεβασμό προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δείχνει ότι υπήρξε κάποια γνωριμία, σχέση. Είδα αργότερα κάποιον νεαρό εκεί, εξοντωμένο θα έλεγα από τα ηλεκτρονικά, να λέει στην εκπομπή σου προς το τέλος της, προχωρημένη ώρα, ότι είχε δει τον κύριο Ηλία Στεφανόπουλο να παίζει δίπλα του. Και μάλιστα όχι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως άκουσα με τα σπασμένα ελληνικά που είχε. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε άλλου είδους ρεπορτάζ στις επόμενες εκπομπές? Φυσικά δεν θα μου απαντήσεις ευθέως, ίσως γιατί θες να κρατάς τα πυρομαχικά σου, όπως είπα προηγουμένως, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικό βάρος. Διότι εδώ βλέπουμε ότι λίγο πολύ, μια λίστα ολόκληρη πολιτικών είχαν σχέσεις ή αυτοκίνητα ή προτίμησαν ένα διαμέρισμα στο συγκρότημα του κυρίου Νικολετάτου. Μπορεί να ήταν πολύ ωραία η θέα από εκεί και καλής κατασκευής και μου δεις βέβαια μπορεί να τους ανέκοπτε, να τους ανακόψει να αγοράσουν ένα ωραίο διαμέρισμα. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια στατιστική, μια συμπτωσιολογία θα έλεγα. Συμπτώσεις πολλές ρε παιδί μου, συμπτώσεις ατέλειωτες να πούμε, που έχουν να κάνουν με κάποιες αγορές, κάποιες επαφές, στενές κοινωνικές επαφές, τι κάνεις, πώς είσαι, τι ράνεις. Από το 1994 ήξεραν ότι είναι βάρονος.
Δεν έχω πυρομαχικά για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχω μόνο μια περιόριστη εκτίμηση και συμπάθεια προς το πρόσωπό του. Όπως και εγώ, Μάικη. Αυτόν τον χαιρετισμό μπορώ να τον αποδώσω μόνο στην καλοσύνη του. Γιατί είναι ένας ευγενικός οικοδεσπότης όταν υποδέχεται κόσμο. Πιστεύω όμως ότι κάποιοι άλλοι έχουν μεγάλη ευθύνη για το γεγονός ότι πέρασε μέσα από την πόρτα του Προεδρικού Μεγάλου το συγκεκριμένο άτομο, όπως και πολλά άτομα, τα οποία, όπως σας είπα, έπρεπε να βλέπουν άλλες πόρτες του Κορυδαλού και όχι της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Ο γιος του Προέδρου της Δημοκρατίας γνωρίζω ότι ως δικηγόρος συμπαραστάθηκε σε παίκτες που έχασαν κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου στο κατάστημα Las Vegas του Νικολετάτου. Μάλιστα. Και εκεί είχε γίνει ένα πολύ χοντρό. Και σήμερα έχει δηλώσει ότι είναι στο πλευρό σου. Υπήρξε βέβαια μια φημολογία ότι υπήρξε και συνήγορος υποθέσεις των επιχειρήσεων Νικολετάτου. Εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ή να το τεκμηριώσω αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Σούρλας, που είναι εδώ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει καταγγείλει, αν θυμάσαι παλαιότερα, ότι χρήματα μαύρα από ναρκωτικά τζόγο και όπλα μπορεί να πηγαίνουν στα πολιτικά κόμματα, θέλει κάτι να πει. Κάντε την παρέμβασή σας, κύριε Σούρλα. Να συμπληρώσω ότι όχι στα κόμματα, ότι πρέπει να θωρακιστούν τα κόμματα έτσι ώστε να μην υπάρχει υποψία ότι μπορούν να μπαίνουν χρήματα στα κόμματα και στους πολιτικούς. Ήθελα να πω στον κύριο Τραταφυλόπουλο να το ρωτήσω. Μάκη, αυτή η συνάντηση του Χρυσοχοίδη δεν μπορεί φυσικά να πει λεπτομέρειες, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Δέχθηκε ο Υπουργός ότι οι Βαρόνοι επέβαλαν στην κυβέρνηση να εκχωρήσει αρμοδιότητες ελέγχου από την αστυνομία να εκχωρηθούν στος ΔΟΕ. Ναι, ναι. Ο Μάκης. Και νομίζω ότι ήταν... Ο κ. Χρυσοχοίδης δεν ήταν εκείνη την περίοδο στο Υπουργείο Δημοσίου. Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Δηλαδή το δέχτηκε. Δηλαδή όχι. Δέχεται. Όχι. Δεν έχει ο Χρυσοχοίδης σχέση με εκείνη την περίοδο. Δεν συζητήθηκε. Ή κάτι... Οφείλω να τηρήσω το διρέκορδο αυτή τη συνάντηση. Εντάξει, μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα. Για λόγους που εσείς μπορείτε να κατανοήσετε. Κατανοώ και καλά κάνετε και δεν το τηρείτε σε ορισμένες περιπτώσεις όπως την περίπτωση. Την απόφασή του. Ναι. Να επαναφέρει στο σώμα τον κύριο Συνοδεινό. Όχι, αυτό είναι σημαντικό, αλλά κάτι άλλο. Αυτό είναι είδηση ότι ο κύριος Συνοδεινός. Αυτό είναι επιτυχία μεγάλη. Να πούμε ότι ο κύριος Συνοδεινός, ένας άνθρωπος που ζει ταπεινά, όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή σου εκτεταμένα. Και μου έκανε εντύπωση κάτι και θα το πω στους φίλους τηλεθεατές σήμερα. Γύρισε και είπε, του φύγε ενστικτόδικα μέσα στη συνέντευξη, ότι ζούσε με ένα χιλιάρικο για να σπουδάσει τα παιδιά του και ζούσε, του ζήτησε να μείνει σε ένα κρεβατάκι, αν δεν κάνω λάθος. Σε ποια περιοχή το θυμάμαι, στο Μεσολόγιο. Στο Μεσολόγιο. Του ζήτησε να μείνει σε ένα κρεβατάκι και πήγαν οι κύριοι του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, καταλάβατε κύριε Σούλα. Και τον αφήσαν να πάει να πεθάνει στην Άμφισσα επειδή μάζεψε 996 μηχανάκια στην Πάτρα. Εγώ όμως και τον αφήσανε με ένα χιλιάρικο, το είπε ενστικτόδικα ο άνθρωπος, να τη βγάλω με ένα χιλιάρικο σε ένα κρεβατάκι στο Μεσολόγιο. Χαίρομαι που θα επανέλθει. Και το κράτησε η μνήμη μου και το λέω τώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, διότι ήταν τόσο ενστικτόδικο και τόσο ανθρώπινο αυτό που είπε αυτός ο άνθρωπος εκεί, που τους στέλνανε τους αδιάφθορους γιατί, επειδή προσπαθούσε να μαζέψει τα μηχανάκια να μην έχουν μεσυγκίνηση. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό. Μα συγκίνησε όλος εχθές ο αστυνομικός διευθυντής. Αυτό είναι ήδη σημάκι ότι θα επανέλθει. Αλλά όμως εγώ θέλω και κάτι περισσότερο ως πολίτης. Δεν θα ήθελα να περιοριστεί ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης στην επαναφορά. Πρέπει να βγάλει στον αέρα εκείνους οι οποίοι απεφάσισαν, εισηγήθηκαν και απεφάσισαν την αποπομπή ουσιαστικά του Διευθυντή. Θα το κάνουμε εμείς, και κάτι τελευταίο. Τελειώνω εγώ αμέσως και κουβέντα. Σκέφτεται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης να προτείνει την επαναφορά της αρμοδιότητας ελέγχου αυτών των όσο υπάρχουν τα αμαρτωλά αυτά καταστήματα στην αστυνομία. Πηγάζουμε χρόνο γιατί πρέπει να παρουσιάσουμε, Μάκη μου, και τον κύριο Νικολετάτο. Τι έλεγε το 1994 σε δηλώσεις του. Αποχαιρετήσω εγώ. Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στην εκπομπή μου σήμερα. Απλώς θέλω να πω ότι εκείνο που διάγνωσα είναι η απόφασή του να τα κάνει όλα αυτά σε χρόνο ντετέ. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό είναι μια νίκη για την ελληνική κοινωνία. Θα είμαστε μαζί. Και όχι μόνο για την κυβέρνηση. Μάκη, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, το 1994, επειδή χθες παρακολουθώντας και εγώ με έκπληξη θα έλεγα και με ικανοποίηση δημοσιογραφική της αποκαλύψης του Μάκη, το 1994 σε αυτό εδώ το κανάλι, στο Star Channel, είχα κάνει μια σειρά εκπομπών για τα φρουτάκια. Είχαμε βγάλει οικογένειες που είχαν εξοντωθεί το 1994
με τη βοήθεια του Τάκη του Κωνσταντινόπουλου, δημοσιογράφου πατρινού, είχαμε αποκαλύψει το τι συμβαίνει στην Πάτρα. Είχε μάλιστα δώσει μια συνέντευξη τότε ο κύριος Νικολετάτος, 20 λεπτών περίπου, για την εκπομπή μου, για το Χωρίς Αναισθητικό και το Star Channel, στον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Έχω αυτή τη στιγμή κρατήσει τις δηλώσεις του σχετικά με τον τζόγο στην Πάτρα και πραγματικά, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί ποτέ μέχρι στιγμής, σε όλες τις εκπομπές που έκανε ο Τριανταφυλόπουλος και τα κανάλια, δεν έχει ακουστεί ο ίδιος. Δείτε λοιπόν τον επιχειρηματία, μέγαλο επιχειρηματία, τον κύριο Γιώργο Νικολετάτο, τι είχε πει το 1994, όπου απείλησαν τη ζωή μου, το παιδί μου, η κρατική ασφάλεια μου έστειλε, όχι ο Νικολετάτος βέβαια, έγιναν εκδηλώσεις από ιδιοκτήτες που είχαν φρουτάκια τότε, τυχερά παιχνίδια, και εδώ έγινε διαδήλωση στην Κατεχάκη έξω από την ασφάλεια, εδώ πέρα, με πινακίδες εναντίον μου. Δείτε τι είχε πει τότε ο κύριος Νικολετάτος ευθέως στην εκπομπή μας. Ο ηλεκτρονικός ζώγος είναι πολύ ανώδυνος και τα μηχανήματα που κυκλοφοράνε δεν είναι τόσο πολύ δυνατός ο ζώγος. Είναι ζώγος, αλλά πολύ μικρός. Ο ζώγος ο σκληρός είναι αυτός που θέλει το κράτος να φέρει τώρα, για τα οποία εμείς εναντιόμεθα και λέμε να μην τα φέρουμε. Τι έχετε να πείτε για τις οικογένειες που έχουν διαλυθεί εξαιτίας του ηλεκτρονικού τζόγου? Αυτό είναι στην πολιτεία, είπαμε. Μην μου το λέτε εμένα. Συμφωνώ να καταργηθούν τα πάντα στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τον υπόδρομο, το προπό, το λότο, τα λακεία και ό,τι άλλο υπάρχει, υπάρχει, και να μπει γρήγορα να πεταχτούν και στη θάλασσα όλα τα παιχνίδια αυτά. Είμαι ο πρώτος που μπορώ εγώ να σας πω εσάς να αρθείτε να τα σταματήσετε τώρα στην Πάτρα. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νικολετάτος το 1994 σε 20 λεπτά, 20 λεπτή συνέντευξη τότε, και με τον τρόπο αυτό που βλέπετε, μιλώντας, ο άνθρωπος είπε είναι ανώδυνος ο τζόγος στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ότι θα πρέπει να καταργηθούν όλα. Η άποψή του ήταν ότι πρέπει να καταργηθεί το στοίχημα, όχι το στοίχημα δεν υπήρχε τότε, ό,τι υπήρχε από τζόγο τότε, και ότι αυτός είναι ανώδυνος. Επίσης η άποψή του ήταν ότι για τις οικογένειες που καταστρέφονται, το βάρος του έχει η πολιτεία. Δεν το έχει ο ίδιος. Ο ίδιος τοποθετούσε τα μηχανήματά του με όλους τους, αν θέλετε, με όλη την ευχέρεια που έδινε η πολιτεία, η αστυνομία, το Υπουργείο Οικονομικών, όλα αυτά. Μπαίναν όλα αυτά μέσα ως ψυχαγωγικά παιχνίδια, γινόντουσαν τυχερά παιχνίδια μετετρέποντο στη συνέχεια με τις περίφημες δισκέτες. Και ο κύριος Νικολετάτος είπε τότε, όπως είδατε, ο ίδιος, τον κύριο Τάκη Κωνσταντινόπουλο, γνωστό δημοσιογράφο των πατρών. Η συνέντευξη είναι καταπληκτική, ελπίζω να την έχω αύριο ολόκληρη εδώ, να σας τη δώσω. Του είχε πει του ανθρώπου ότι γιατί τα βάζετε μαζί μου, έτσι ακριβώς, εγώ, να πεταχτούν όλα τα μηχανήματα στη θάλασσα, τον ακούσατε τι είπε. Και πρώτος εγώ λέει να τα πετάξω. Αλλά η πολιτεία θα πρέπει να καταργήσει γενικότερα τον τζόγο. Έκανε μια πλήρη μεταφορά ευθυνών στην πολιτεία. Ο άνθρωπος έκανε του κόσμου τις επιχειρήσεις στην Πάτρα και όχι μόνο τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ο άνθρωπος είχε την άποψη ότι εγώ γιατί να έχω συνειδησιακή ευθύνη, γιατί να έχω στη συνείδησή μου τις οικογένειες που καταστρέφονται. Δεν είπε ότι δεν καταστρέφονται, είπε ότι είναι ελαφρύς ο τζόγος. Αλλά για τις οικογένειες που εξοντώνονται, σου λέει τι φταίω εγώ. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Να καταργήσει γενικότερα τον τζόγο. Και εδώ που τα λέμε, δεν έχει δίκιο ο κύριος Νικολετάτος που λέει ότι είναι ευθύνη της πολιτείας να σφραγίσουν όλα τα μαγαζιά με τα φρουτάκια. Και με τον τίγιο. Δεν έχει δίκιο ο κατηγορούμενος Βαρόνος που έχει πάρα πολλά λεφτά και θεωρείται κρίσος σήμερα, ένας από τους 20-25 πλουσιότερους Έλληνες, ότι πρέπει να κλείσουν τα μαγαζιά. Τον είδατε. Τώρα λοιπόν πάμε να δούμε στο Προεδρικό Μέγαρο πως κάποιοι αρμόδιοι εκεί, ενώ έχει ξεσπάσει το 94 σ' άλλος, ότι ο άνθρωπος ο οποίος
σε όλα τα ΜΜΕ το 94 και το 95 που παίξαν οι εκπομπές από ό,τι θυμάμαι. Δεν απέκρυψε ότι έχει παιχνίδια και ότι έχει τζόγο. Για να δούμε λοιπόν ποιοι αρμόδιοι προφύλαξαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε το βίντεο, κυρία Πλατάνου. Προσέξτε κυρίες και κύριοι, και ο Νικολετάτος δεν είναι μια τυχαία φυσιογνωμία. Το 1994 δεν κρύφτηκε σπίτι του να πει ότι εγώ δεν έχω παιχνίδια. Βγήκε και δήλωσε σε πανελλαδικό δίκτυο ότι εγώ έχω τζόγο, ελαφρύ τζόγο. Ανώδυνο είπε. Και για τις οικογένειες λέει που εξοντώνονται, η πολιτεία. Ανέπτυξε σχέσεις με όλους τους πολιτικούς στην Αχαΐα, γιατί κρυβόμαστε. Κοινωνικές σχέσεις. Εδώ ακούστηκε προηγουμένως, του λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι κάνει η οικογένειά σας. Πώς είστε, από εδώ ο γιος μου, χαμόγελο ο γιος, τι κάνετε κύριε πρόεδρε, αχαιέ και τα λοιπά. Εχθές μαθαίνουμε ότι ο καταγγελία είναι φυσικά. Ένας άλλος λέει έπαιζε ο γιος του πρόεδρου σε ένα μαγαζί ο δικηγόρος, αλλά εξαφανίστηκε μετά από κάποια περίοδο που είπε κάποια πράγματα στην εκπομπή. Ευθέως. Έρχεται ο Άρης Πλειοτόπουλος, λέει για τον παππού μου, για τη μνήμη του παππού μου, αγόρασα ένα διαμέρισμα στο Αρσινόη. Ακόρασε ο κύριος Δημήτρης Κουτσόγερης ένα διαμέρισμα, το πούλησε γρήγορα, έφυγε. Έρχεται ο άλλος, λέει, τον ξέρω, έχει ένα κανάλι, μπαίνω και βγαίνω μέσα στο κανάλι. Καταλάβατε. Έρχεται ο αστυνομικός, λέει, εμένα με διώξανε, πού να μιλήσω, λέει, έφυγα, λέει. Για ένα χιλιάρικο ήθελα να πάω στο Μεσολόγγι και δεν μ' άφησε. Βγαίνουν οι άλλοι, καταλάβατε. Και να δούμε και τη δήλωση του κ. Άρης Πλειοτόπουλου σήμερα. Ήταν κοινής λήψεως δήλωση. Και ξεκαθάρισε ο Άρης Πλειοτόπουλος ότι εγώ ρε παιδιά δεν έχω σχέση με τον τζόγο. Έχω πολεμήσει το βιντεολότο, τους κουλοχέριδες. Πράγματι έτσι είναι. Μετά δέχθηκα χτυπήματα κάτω από τη μέση από τον Κακαουνάκη, από το Θέμο τον Αναστασιάδη. Δέχθηκα χτυπήματα. Είναι γνωστά πριν και μετά τις εκλογές. Μην με μπλέκετε εμένα με τον τζόγο. Να δούμε τι είπε. Πολέμησα λοιπόν με αποφασιστικότητα την προέκταση του τζόγου με τεράστιο πολιτικό κόστος και το ίδιο θα συνεχίσω να κάνω. Με την ίδια μαχητικότητα και με την ίδια απευθυνότητα. Η αγορά οικογενειακού διαμερίσματος, που αποτελεί άλλωστε και το μόνο περιουσιακό στοιχείο, έγινε καθόλου με νόμιμο, διαφανή και δηλωμένο τρόπο και η μόνη επαφή καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι και την υπογραφή ήταν με τον πρώην πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, επί 20 ετίας στενός συνεργάτη του κόμματος, κύριο Ανδρέα Πανταζάτο, ο οποίος άλλωστε ήταν και ο πολιτής του συγκεκριμένου διαμερίσματος. Στην υπογραφή των συμβολίων δεν ήταν κανένας εκπρόσωπος από την οικογένεια Νικολετάτου? Σας είπα ότι μέχρι και την υπογραφή η μόνη μου επαφή ήταν με τον κύριο Ανδρέα Πανταζάτο. Άλλωστε αυτός είναι και που υπέγραψε. Αυτός ήταν ο πολιτής, αυτός υπέγραψε, αυτόν ξέραμε και κανέναν απολύτως άλλο. Στο πόθεν έσχεσαι, επειδή υπάρχει και ένα ζήτημα σήμερα, είναι Άκριο. Δηλωμένο αυτό το διαμέρισμα? Η αγορά του διαμερίσματος έγινε το 2001, που σημαίνει ότι θα πρέπει να περαστεί την επόμενη χρονιά, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος, όπως παγίως γίνεται. Κυρίες και κύριοι, δημαρχαίοι, αντιδημαρχαίοι, παράγοντες, όλοι οι πολιτικοί περνάγανε και μέσα από το Teletime, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό κανάλι του Νότου, τοπικό, εκεί, της Δυτικής Ελλάδας, Νότιας και Δυτικής Ελλάδας. Ο κύριος Νικολετάτος δεν είχε κρυφτεί σε κανένα διαμέρισμα λέγοντας, ξέρετε, εγώ δεν έχω μηχανάκια. Ξέρετε, εγώ δεν έχω τζόγο. Όλοι ήξεραν. Οι πολιτικοί, οι πρόεδροι, οι δημαρχαίοι, οι αστυνομικοί, τα υπουργεία. Όλα ξέραν ότι έχει χιλιάδες μηχανήματα κατά μήκος Αιγείου, Πατρών, Δυτικής Ελλάδας, ιστορίας. Ο άνθρωπος μάλιστα το είχε πει στα ΜΜΕ. Και για όσους δεν το προλάβατε προηγουμένως, για θα δείξω και τη συνέντευξη αύριο, δείτε αυτό το απόσπασμα.
wide wonder at the joy they had found. Then the nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away. Ο ηλεκτρονικός ζώγος είναι πολύ ανώδυνος και τα μηχανήματα που κυκλοφοράνε δεν είναι τόσο πολύ δυνατός ο τζόγος. Είναι τζόγος, αλλά πολύ μικρός. Ο τζόγος ο σκληρός είναι αυτός που θέλει το κράτος να φέρει τώρα. Για τα οποία εμείς εναντιόμεθα και λέμε να μην τα φέρουμε. Τι έχετε να πείτε για τις οικογένειες που έχουν διαλυθεί εξαιτίας του ηλεκτρονικού τζόγου? Αυτό είναι στην πολιτεία, είπαμε. Μην μου το λέτε εμένα. Συμφωνώ να καταργηθούν τα πάντα στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τον υπόδρομο, το προπό, το λότο, τα λακεία και ό,τι άλλο υπάρχει, υπάρχει και να μπει γρήγορα γρήγορα να πεταχτούν και στη θάλασσα όλα τα παιχνίδια αυτά. Είμαι ο πρώτος που μπορώ εγώ να σας πω εσάς να αρχίσετε να τα σταματήσετε τώρα στην πάτη. Λέει λοιπόν ο κύριος Νικολέτατος, πείτε, να καταργηθεί πρώτα ο υπόδρομος, μετά το λότο, μετά το προπό και μετά να τα πετάξουμε όλα μαζί στην θάλασσα. Πότε το λέει? Το 94. Με απειλούσαν εδώ πέρα, σε αυτό το κανάλι, στο Star Channel τότε. Διαδηλώσεις και στην Αθήνα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα συνδεθούμε με την Πάτρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας σήμερα, εκτός από το απόσπασμα της συνέντευξης του κυρίου Νικολετάτου που έχει δώσει το 94 σε εκπομπή μου, στον Τάκη Κωνσταντινόπουλο, θα ακούσετε πάρα πολλά σήμερα. Εκτός από το απόσπασμα, το οποίο δεν ξέρω πώς προλάβατε να το δείτε, αλλά έχει κι άλλα. Πάμε τώρα στην Πάτρα, εάν έχω το φίλο, τον συνάδελφό μου, τον Τάκη τον Κωνσταντινόπουλο εκεί. Τάκη, σ' ακούμε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Να σε διορθώσω, το 95. Ναι, το αρχείο μου λέει 94, το 95. Πρέπει να πω ξανά να υπενθυμίσω στους φίλους τηλεθεατές ότι ο Τάκης Κωνσταντινόπουλος ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος ο οποίος παρουσίασε στην εκπομπή μου στο Χωρίς Αναισθητικό εδώ στο Star Channel. Και όχι μια μέρα, κυρίες και κύριοι, πολλές μέρες τα ΜΜΕ. Δηλαδή το Star Channel έπαιζε την ιστορία με τα φρουτάκια. Και βέβαια, αντί να έχουμε κάποια διέγερση, αν θέλετε, από πλευράς αρμοδίων αρχών, είχαμε σπρόξιμο σε παρέτηση αστυνομικών διευθυντών, είχαμε κυνηγητό του Τάκη του Κωνσταντινόπουλου, είχαμε απειλές, ναι, απειλές και για τα παιδιά μου σε μένα, είχαμε διαδηλώσεις στους δρόμους, με πανό και πλακάτ, στα οποία γράφαν και διάφορα συνθήματα για τον Γιώργο τον Τράγκα τότε. Και τελείωσε βέβαια η υπόθεση και το κράτος δεν διεγέρθηκε καθόλου και θέλω ο Τάκης Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος έχει πάρει τη μοναδική συνέντευξη από τον Νικολετάτο για λογαριασμό τότε του Χωρίς Αναισθητικού και είχε παρουσιάσει όλη την υπόθεση των πατρών τότε, ο Τάκης να μας θυμίσει ακριβώς πότε ξεκινάει αυτή η ιστορία και τι είχαν κάνει τότε οι εισαγγελικές αρχές και άλλες, Τάκη, εκεί. Οι εισαγγελικές αρχές και το ΦΕΝΤΙΣΕΦΗ δεν έκαναν τίποτα. Γιατί δεν μπόρεσαν, Τάκη, να κάνουν τίποτα? Γιατί δεν ήθελαν, κατά την άποψη δική μου. Άλλωστε όλα αυτά τα γράφω και στο βιβλίο μου με τον τίτλο «Δικαιοσύνη στο σκαμνί», γιατί δεν λειτουργούν οι εισαγγελίες, γιατί δεν κάνουν το καθήκον τους. Τότε, να σε ρωτήσω κάτι, όταν βγήκε το θέμα στον αέρα τότε, είχες πιέσεις, απειλές, τίποτα, ποια ήταν η ζωή σου στην Πάτρα γενικότερα? Κοίταξε, η ζωή μου δεν άλλαξε καθόλου, γιατί όταν είμαι, εγώ δεν σκέφτομαι ποτέ, δεν φοβάμαι, δεν το σκέφτομαι ότι μπορεί να μου συμβεί κάτι και γι' αυτό και δεν φοβάμαι. Βέβαια ακούστηκαν διάφορα πράγματα, κάποια τηλέφωνα έγιναν απειλητικά, μπορεί να ήταν και φάρσες, δεν ξέρω. Το θέμα είναι βέβαια μετά την εκπομπή, τις δύο πρώτες εκπομπές, ήταν στις 13 Τρίτου του 95 και άλλη στις 16 Τρίτου του 95, ήρθε η απόφαση του τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξης του κ. Παπαθεμελή με μία απόφαση που πήρε, λοιπόν, κατήργησε μία σειρά, δύο-τρεις τύπους. Κάτι είχαν κάνει, κάτι είχε κάνει ο Παπαθεμελής τότε. Ακριβώς. Να θυμίσουμε, ακόμη στους φίλους τηλεθεατές ότι αυτή το απόσπασμα από τη συνέντευξη Νικολετάτου που είδατε ήταν μια συνέντευξη που είχε δώσει εφόλης της ύλης ο κύριος Νικολετάτος στον κύριο Τάκη Κωνσταντινόπουλο, τον οποίον εμπιστεύτηκε και είχε καταθέσει ψυχή τότε. Δηλαδή ο Νικολετάτος είπε, δεν του είπε του Κωνσταντινόπουλου δεν έχω παιχνίδια. Ακούσατε τι είπε προηγουμένως. Να καταργηθούν όλα, λέει, και να τα ρίξω κι εγώ στη θάλασσα. Έτσι δεν είναι, Τάκη? Ακριβώς. Έτσι ακριβώς, και είχε πει και άλλα στη συνέντευξη. Απάντησε σε όλες μου τις ερωτήσεις. Είχε απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Και μάλιστα είχε θέσει ο Βαρόνος των Πατρών
το ερώτημα γιατί να λειτουργούν οι τζόγοι με υπόδρομος Λότο πρώτο κτλ. Και να μην λειτουργούν ο ανώδυνος τζόγος όπως τον χαρακτήριζε. Βέβαια, εκεί διαφωνήσαμε κατά πόσο ήταν ανώδυνος. Ναι, γιατί είδαν οι φίλοι τηλεθεατές ότι τον ρωτούσες προηγουμένως για την εξόντωση των οικογενειών που από τότε υπήρχε στην Πάτρα. Δεν το ανακαλύψαμε το 2002. Ακριβώς. Συμβιώνει χρόνια ολόκληρα. Και η απάντηση ήταν η πολιτεία πρέπει να σκεφτεί τις οικογένειες. Έτσι δεν σου είχε πει ο επιχειρηματίας. Ναι. Ομολογώ ότι το είχε πει και η πολιτεία δεν έκανε τίποτα. Αλλά ας μην μείνουμε. Η πολιτεία, όπως το ξέρουμε πάρα πολύ καλό, δεν κάνει τίποτα και αφήνει περιθώρια στον οποιοδήποτε επιχειρηματία και καλά κάνει ο επιχειρηματίας και τα εκμεταλλεύεται. Ο κ. Νικολετάτος μου είχε πει τότε ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, χρόνια αυτή τη δουλειά. Ασχολούμαι με τα ψυχαγωγικά παιχνίδια. Μάλιστα. Τάκη. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω αύριο να σε έχω στο Star Channel που έβγαλε πρώτο τότε με τη βοήθειά σου την εκπομπή να παρουσιάσουμε και άλλα αποσπάσματα που έχουμε της συνέντευξης και να δούμε και το κυριότερο απ' όλα την ατμόσφαιρα στην κοινωνία των Πατρών που είναι μια μεγάλη και ιστορική πόλη. Έτσι, σε ευχαριστώ πολύ Τάκη. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να πάμε να συνδεθούμε το γραφείο του κυρίου Δημήτρη Κωστόπουλου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι επί των οικονομικών θεμάτων. Θα συνδεθούμε ακόμη με τον... Έχω εδώ στο στούντιο τον κύριο Κουλούρη, τον κύριο Νίκο Κουλούρη, που είναι δικηγόρος και μέλος του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Έχω το φίλο τον κύριο Γιώργο Τσούρλα, τον πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που έχει καταγγείλει τόσα και τόσα πράγματα γύρω από το μαύρο χρήμα που ρέει προς τον πολιτικό κόσμο και έχει βρει τον πελάτη του πηγαίνοντας σε εισαγγελείς. Και να συνδεθούμε επίσης με τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον διακεκριμένο ποινικολόγο. Έτσι, να του πω μια καλησπέρα για τον κύριο Δημητρακόπουλο. Το θέμα βέβαια έχει να κάνει και με την περίφημη δεοντολογία, την οποία να ακούω κάτι φλιναφήματα, θα τα αποκαλέσω έτσι, να λένε ότι όταν αποτυπώνεις με κρυφή κάμερα ένα έγκλημα το οποίο διεξάγεται, γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα, να μην τα αποκαλύψεις, διότι δεν είναι και πολύ, ας πούμε, sick, ας πούμε, να σπάσεις το off the record όταν μαθαίνεις ότι εξοντώνονται και πώς εξοντώνονται οικογένειες ή πώς γίνεται ένα έγκλημα σε βάρος του Δημοσίου Ταμείου λόγω της φοροδιαφυγής ή όταν είναι μπλεγμένοι πολιτικοί και άλλοι μέσα. Τότε να μην το αποκαλύψεις. Αυτό του λένε του κυρίου Τριανταφυλόπουλου. Και οφείλω να πω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια διαπιστώνω από τότε με τα φρουτάκια που τα βγάλαμε στο Star. Διαπιστώνω ότι όταν κάνεις καλά τη δουλειά σου, μόνο σε σπρώχνεις στην Ελλάδα, γιατί την έκανες. Και πάω στο φίλο τον κύριο Κωστόπουλο. Κύριε Κωστόπουλε, κακά τα ψέματα, διαπιστώνετε, αν θέλετε, εγώ δεν θα πω σχέση χρήματος, εγώ θα πω κοινωνική σχέση. Πολύ στενή κοινωνική σχέση, κύριε Κωστόπουλε, μεταξύ πολιτικών και ενός επιχειρηματία, ο οποίος έκανε τη δουλειά του άνθρωπος εκεί, με την ανοχή όλων των αρχών. Και ο οποίος είχε βγει στα κανάλια, γιατί τώρα νομίζουν οι Έλληνες ότι είναι αθέατος ο κύριος Νικολετάτος. Ο κύριος Νικολετάτος βγήκε 20 λεπτά στα κανάλια στα ΜΜΕ το 1995 το Μάρτιο και είπε τις απόψεις του. Καταργήστε τον υπόδρομο. Ο δικός μου τζόγος είναι ανώδυνος, είπε. Και δεν τον ενόχλησε κανείς. Για να μάθουμε και εσύ τι κράτος ζούμε. Κολομβία είναι. Κύριε Τράγκα, η πολιτική είναι ένα κομμάτι της ζωής των Ελλήνων πολιτών. Κυρίως στην επαρχία είναι πολύ φυσικό να υπάρχει και επικοινωνία κοινωνική και ανθρώπινη με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μα δεν ήταν αθέατης όμως, κύριε Κωστόπουλε. Όχι. Η διαφορά μας είναι η εξής. Ότι εσείς μπορεί να κάνετε παρέα εμένα που κάνω κάτι που δεν το ξέρετε και σωστό, να είστε εντελώς αθώος. Σωστό. Όταν όμως βγαίνει ένας άνθρωπος το 1994 και σου λέει είμαι επιχειρηματίας και έχω και αυτό τον τομέα, όπως πολλοί άλλοι στην Ελλάδα. Και ο τζόγος αυτός που εξοντώνει οικογένειες, να φροντίσει η πολιτεία να μην εξοντώνει. Και στο λέει on camera, το 1995 επί 20 λεπτά σε πανελλήνιο δίκτυο, η πολιτεία τι κάνει. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, Πρωθυπουργός, όλοι. Εκπλήσωμαι και μάλιστα... Οι βουλευτές οι τοπικοί, τώρα κρυβόμαστε όλοι. Ακούστε, μα τα λέγει ο ίδιος. Ακούστε, εγώ δεν θέλω να... Όταν ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Αν κάποιος διέπραξε ένα αδίκημα, είτε αυτό είναι ηθικής τάξεως, είτε είναι ποινικό, να φέρει και την ευθύνη του. Πολλές φορές όμως οι βουλευτές δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες. Βέβαια, εκπλήσωμαι με αυτό που άκουσα ότι το είπε το 1995, ότι εγώ είμαι σε ελαφρά μορφή παράνομο τζόγο.
Δεν είπε έλαβρα μορφή, είπε είναι ανώδυνος. Να πάτε πρώτα στον τζόγο που πνίγει τις οικογένειες. Και όταν του είπαν ότι εξοντώνονται οι οικογένειες στην Πάτρα, είπε ο άνθρωπος, αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Καταργήστε πρώτα τον υπόδρομο, τον προπό και μετά τα πετάω και εγώ στη θάλασσα. Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί του καταρχήν. Πιστεύω ότι έχει απόλυτη την ευθύνη. Εγώ λέω πώς αντέδρασαν οι αρχές όταν τον είδαν ο κάμερα να τα λέει με τη γραβάτα του και να μην αποκρύπτει το γεγονός ότι έχει και αυτού του είδους επιχειρήσεις. Κύριε Τράγκα, υπάρχουν αρχές οι οποίες πρέπει να επιβάλλουν τον νόμο. Και βεβαίως αφού διεπράχθησαν και διαπράττονται και σήμερα αδικήμετα με τον παράνομο τζόγο και είναι γνωστόν στην πολιτεία ότι ο παράνομος τζόγος μετατρέπεται με ένα κλικ κάποιου κομπιουτεράκι σε ο νόμιμος σε παράνομο. Αγαπητέ κύριε Κωστόπουλε, αν έχετε την καλοσύνη, μείνετε, βάλτε μια τελεία για να δούμε αν, αυτό, αν ο παράνομος τζόγος πάει και στα κόμματα. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια πάλι μαζί. Με τα χαράς. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε γρήγορα στην Πάτρα. Είναι ο κύριος Ξανθακόπουλος, κάνει δηλώσεις εκεί πέρα. Έχω τον συνάδελφό μου. Να ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, από την Πάτρα. Ναι, ναι. Σε λίγα λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση, προγραμματισμένη από καιρό εκδήλωση του πολιτικού του γραφείου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Να σου πω πολύ γρήγορα ότι όπως ήταν φυσικό, γίνει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση για να κερδίσει ο βουλευτής τις εντυπώσεις σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τη διαγραφή του από την ευρωβουλευτική ομάδα, αλλά και το όχι καλή συμπεριφορά, επέτρεψέ μου την έκφραση, που έτυχε από τους αδέρφους του εδώ στην Πάτρα του Πασόκ. Αναμένεται να αναφερθεί, να κάνει την αυτοκριτική του σε ορισμένα λάθη που θα παραδεχτεί, αλλά βεβαίως Γιώργο θα πει ότι ήταν από καιρό στόχος των οικονομικών, των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Και αναμένεται επίσης να απαντήσει στον κύριο Πάγκαλο, που όπως γνωρίζει το πρωί ζήτησε τη διαγραφή του και από το Πασόκ. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνθο. Πάω γρήγορα στον κύριο Κουλούρη, που είναι μέλος του ραδιοτηλεοπτικού. Κύριε Κουλούρη, εδώ πέρα γίνεται μεγάλος ντόρος. Βγήκαν οι εφημερίδες να κατηγορήσουν τον Τριανταφυλόπουλο ότι έσπασε το off the record, ότι παρουσιάζει κρυφές κάμερες κτλ. Τι άποψη μπορεί να διατυπώσει το ραδιοτηλεοπτικό πάνω σε αυτό, ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει ένας δημοσιογράφος ένα έγκλημα επειδή χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα κατά του δημοσίου συμφέροντος? Επιτρέψτε μου να μην δεσμεύσω με τη γνώμη μου το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θα πω την προσωπική μου άποψη. Ναι, τη δική σας. Ήδη το Συμβούλιο έχει νομολογήσει, επιβάλλοντας μια κύρωση σε μια εκπομπή παρόμοια του κ. Τριανταφυλόπουλου με την υπόθεση Κορκολή, ναι, όπου εκεί πάλι είχε χρησιμοποιηθεί η ιδιωτική κάμερα. Η ειδοποιία αφορά έγκυται στο ότι εκεί πρόκειτο για κάτι το ιδιωτικό, μια ιδιωτική στιγμή. Εδώ πρόκειται για μια δημόσια δραστηριότητα. Και στην προκειμένη περίπτωση το. Ο Άριος Πάγος, με απόφαση του Συμβουλίου, έφυγε ένα βούλευμα, σύμφωνα με το οποίο η κρυφή κάμερα είναι επιτρεπτή σε περίπτωση που αποκαλύπτεται κάποια εγκληματική συμπεριφορά στο πλαίσιο μιας δημόσιας δραστηριότητας και όχι στο πλαίσιο του ιδιωτικού χώρου. Είναι λοιπόν μια σύγκρουση, μια στάθμη συμφερόντων. Κατά πόσον ο αγώνας, η ανάγκη για ενημέρωση, για επικοινωνία, για αποκάλυψη κάποιας εγκληματικής συμπεριφοράς, οφείλει να υποχωρήσει μπροστά στην ανάγκη να προστατευτεί κάποιος ιδιωτικός χώρος, κάποια off the record συνεννόηση με ένα δημοσιογράφο. Να πούμε ότι ο κ. Κουλούρης είναι και γνωστός δικηγόρος και μέλος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Και πάω γρήγορα στον κ. Δημητρακόπουλο, που είναι γνωστός ποινικολόγος. Κύριε Δημητρακόπουλε, έχουμε κρυφή κάμερα και αποκάλυψη εγκλήματος σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Τι θα φάει αγωγές ο άνθρωπος, 300 εκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο, 2 δισεκατομμύρια επειδή και προφυλακισμούς. Ναι. Φίλε Γιώργο, θα σου πω μόνο τι λένε τα ελληνικά ποινικά δικαστήρια. Απαγορεύεται στον οποιοδήποτε τρίτο να καταγράφει με μαγνητόφωνο συνομιλία ανθρώπων η οποία δεν γίνεται δημόσια. Όπως επίσης απαγορεύουν τα ελληνικά δικαστήρια να μαγνητοσκοπούνται οι πράξεις τρίτων ανθρώπων που δεν γίνονται και αυτές δημόσια. Αν τον πάμε αυτές στον κορδάλο, το μάκι δηλαδή. Αυτές είναι οι απόψεις των ελληνικών δικαστηρίων και χαρακτηρίζουν αυτές τις πράξεις ως πλημελήματα. Από εκεί και πέρα όμως, το άρθρο 370 του ποινικού κώδικα στην παράγραφο 4 τι λέει? Ότι η χρήση όμως αυτών των ταινιών, είτε είναι από βίντεο είτε είναι από το τηλέφωνο, επιτρέπεται όταν εξυπηρετείται δημόσιο συμφέρον ή ένομο συμφέρον. Μάλιστα. Η χρήση του τότε είναι επιτρεπτή. Επιτρεπτή. Ο κύριος Σούλας. Εγώ θα σταθώ στην πολύ σημαντική και προκαιρού δική σας αποκάλυψη, που δεν είχε πάρει την δημοσιότητα που έπρεπε και πρωτοπορείται σε πολλά και έχετε και τις συνέπειες αυτής της πρωτοπορίας, αλλά σταθείτε όρθιος όμως. Θέλω να πω ότι ο κύριος Νικολιτάτος, που δεν είναι άμερος των ευθυνών, δεν είναι άμερος, δεν διαπλέκεται μόνος του. Δεν διαπλέκεται με άλλους παράγοντες, υπηρεσιακούς, πολιτικούς παράγοντες και δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι οι πολιτικοί της Πάτρας δεν γνώριζαν ποιος είναι ο κύριος Νικολιτάτος, ο καλός ή κακός Νικολιτάτος, όταν έχει μέσα ενημέρωσης. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ έχουμε τεράστιες και έχει δίκιο να επισημαίνει ότι το κράτος φταίει η κάθε κυβέρνηση. Το λέει ο ίδιος. Όταν γίνεται η εισαγωγή των μηχανημάτων νομίμως,
όταν παρανόμως λένε ότι λειτουργούν τα μηχανήματα, και τελειώνω στο εξής. Όταν καλείται ο κάθε ιδιοκτήτης να πληρώνει 200.000 για κάθε μηχανάκι, και εδώ λέει η δική μου η σκέψη και εκτίμηση ότι το κράτος είναι προαγωγός, όπως είναι και στα ροζ τηλέφωνα, κύριε Τράγκα. Μείνετε εδώ, κυρίες και κύριοι, αύριο στο μετρό, με τη βοήθεια του Θεού, στις 7:12, 7:15 ακριβώς, θα έχουμε αποκαλύψεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις, για το τι γινόταν το 95, το 96, το 2000, το 2002 στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να κουνιέται φύλλο. Και εκεί είναι η απορία όλων, όλης της Ελλάδος. Γιατί δεν κουνιέται φύλλο. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας.